Χαίρετε. Ένα θεωρητικό βίντεο με τίτλο «Ο φόβος της μοναξιάς και πώς αυτός οδηγεί σε αφύσικες σχέσεις και ψευδοέρωτες». Συζητάμε πολύ συχνά τα θέματα πώς να βρούμε έναν κατάλληλο σύντροφο, έναν ταιριαστό σύντροφο, πώς να δημιουργήσουμε μια υγιή και χρήσιμη και ταιριαστή ερωτική σχέση και πολύ συχνά διαβάζω τις δυσκολίες σας, την αγανάκτηση σας πολλές φορές για το ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι, άνθρωποι που ψάχνουμε το φανάρι και δεν μπορούμε να βρούμε άνθρωπο, και άνδρες και γυναίκες, και είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ σε αυτό εδώ το κανάλι. Σκεφτόμουν τις τελευταίες μέρες, διαβάζοντας και τα σχόλια κάτω από το βίντεο, άνδρες κουρούπετοι, που η λέξη κουρούπετο στην κυπριακή διάλεκτο σημαίνει κάποιος που είναι αργόσχολους ή τέλος πάντων δεν είναι σοβαρός άνθρωπος, και πώς τους διαχειριζόμαστε. Εδώ να πω ξανά ότι δεν είναι μόνο οι άνδρες που μπορεί να είναι μη κατάλληλοι ερωτικοί σύντροφοι, αλλά και πολλές γυναίκες μπορούμε να είμαστε μη κατάλληλες ερωτικοί σύντροφοι. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι το φύλο από μόνο του σημαίνει ότι είμαστε καλοί και ότι είμαστε σχεσιακά άξιοι. Οι περισσότεροι από εμάς σε διάφορες φάσεις της ζωής μας δεν είμαστε ούτε για ένα καφέ, πόσο μάλλον για μια ερωτική σχέση, για μια σχέση ζωής. Δεν μ' αρέσει να τα ρίχνουμε όλα στους άνδρες, ούτε να τα ρίχνουμε όλα στις γυναίκες, να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε οι ενήλικες άνθρωποι στην εποχή μας είναι το πρόβλημα της μοναξιάς. Το μεγαλύτερο συναισθηματικό πρόβλημα και ο λόγος που αντιμετωπίζουμε θέμα με τη μοναξιά είναι γιατί ο άνθρωπος είναι κοινωνικό «ον» και έχουμε φτιαχτεί για να ζούμε σε κοινωνικές ομάδες, όχι για ζευγάρια, δεν έχουμε φτιαχτεί για ζευγάρια, έχουμε φτιαχτεί για να ζούμε μαζί με άλλους ανθρώπους. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι γεννιόμαστε σε μια σύγχρονη εποχή, αλλά φέρουμε μαζί μας ένα πρωτόγονο σώμα. Το σώμα με το οποίο γεννιόμαστε και ο γενετικός προγραμματισμός που έχουμε δεν διαφέρει από αυτόν τον πρωτόγονο ανθρώπου, ελάχιστα διαφέρει. Οπότε πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι πρωτόγονοι άνθρωποι δεν ζούσαν μόνοι, ζούσαν σε ομάδες, σε φυλές, σε μικρά χωριά, δηλαδή ήταν τουλάχιστον 50% άνθρωποι μαζί που διαβιούσαν. Και το είχε πει και ο αρχαίος Έλλην φιλόσοφος ότι ο άνθρωπος ζών κοινωνικό νεστή, ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ζώο και είναι μέσα στη φύση μας να συνδεόμαστε με άλλους ανθρώπους και να μην ζούμε μόνοι. Η σημερινή εποχή όμως και η κοινωνία έτσι όπως είναι δομημένη σήμερα ενέχει πολύ μοναξιά και επίτηδες. Χρησιμοποιώ το ρήμα ενέχει και θέλοντας να το χρησιμοποιήσω κυριολεκτικά με το που σημαίνει περιέχει, ή φέρνει, έχει μέσα πολύ μοναξιά, αλλά να κάνω και ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη ενοχή. Είναι ένοχη η σημερινή κοινωνία για τη μοναξιά η οποία ταλαιπωρεί πάρα πολλούς από εμάς. Και όπως έχετε πει και εσείς πολλές φορές, η χειρότερη μοναξιά είναι η μοναξιά μέσα σε κόσμο. Δεν μπορούμε όμως να το καταλάβουμε αυτό εύκολα, γι' αυτό και ο τίτλος του vlog αυτού νου είναι ότι ο φόβος της μοναξιάς οδηγεί σε αφύσικες σχέσεις και ψευδοέρωτες, γιατί δεν καθόμαστε να φιλοσοφήσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα τι σημαίνει η μοναξιά, τι είναι αυτό που μας φοβίζει και να το δούμε έτσι πιο ρεαλιστικά. Τους φόβους μας αποφεύγουμε να τους αντιμετωπίζουμε συνήθως, οι περισσότεροι από εμάς. Πρέπει να είσαι ένας άνθρωπος πνευματικά καλλιεργημένος, ώστε να έχεις το θάρρος, τα κότσια, τις αντοχές για να αγκαλιάσεις τους φόβους σου, να γνωρίσεις τους φόβους σου, να συνομιλήσεις μαζί τους και να τους ξεπεράσεις. Περισσότεροι από εμάς δεν τολμούμε καν να σκεφτούμε τους φόβους μας. Φοβόμαστε ότι αν ασχοληθώ με αυτό το θέμα θα με καταβάλει. Αν ασχοληθώ με αυτά που φοβάμαι θα τα πάθω. Και έτσι φοβόμαστε τη μοναξιά γιατί έχουμε μάθει και γιατί έχουμε μάθει ότι δεν είναι καλό πράγμα η μοναξιά, είναι μια κοινωνία αυτή στην οποία ζούμε που είναι φτιαγμένη για ζευγάρια και όχι για μονήρις ανθρώπους, αλλά τη φοβόμαστε τη μοναξιά και γιατί είναι αντίθετη στη φύση μας. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό ότι η μοναξιά είναι αντίθετη στη φύση μας. Ο φόβος όμως της μοναξιάς, ως παράλογος, όπως είναι όλοι οι φόβοι παράλογοι, θα μας οδηγήσει, αν
καθίσουμε να τον ακούσουμε, να το ακροστούμε που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, να ακροαστούμε το φόβο της μοναξιάς και του δώσουμε πολύ βάση, τότε θα κινδυνεύουμε, μάλλον κινδυνεύουμε, να μπούμε σε αφύσικες σχέσεις και ψευδοέρωτες. Τι είναι μια αφύσικη σχέση και τι είναι ένας ψευδοέρωτας. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος», στο τελευταίο κεφάλαιο το οποίο έχει πάρει τον τίτλο «Έρος ανήκατε μάχαν», αρχική σκέψη ήταν να πάρει τον τίτλο «Ένας φυσικός έρωτας». Φυσικοί έρωτες, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, είναι ένας έρωτας, φυσικοί έρωτες είναι έρωτες που συμβαίνουν αβίαστα, στους οποίους οι δύο άνθρωποι ταιριάζουν και είναι μαζί χωρίς ιδιαίτερες προσαρμογές. Οι περισσότερες σχέσεις γύρω μας, κατά τη γνώμη μου, είναι αφύσικες και δεν είναι πραγματικοί έρωτες. Τις περισσότερες φορές πιέζουμε τον εαυτό μας να μπει σε μία σχέση ή σπρώχνουμε τον εαυτό μας να μπει σε μία σχέση προκειμένου να γλιτώσουμε από τον κίνδυνο και το φόβο της μοναξιάς. Κάνουμε εκπτώσεις, ρίχνουμε τα standards μας, τα κριτηριά μας και μπαίνουμε σε καταστάσεις οι οποίες δεν μας βγαίνουν με φυσικό τρόπο. Χρειάζεται να καταπιέσουμε τον εαυτό μας για να είμαστε εκεί. Δηλώνω πρώτη ένοχη για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Και όταν είμαστε μέσα σε αφύσικες καταστάσεις, χάνουμε σιγά σιγά τη ζωντάνια μας και τον αυθορμητισμό μας και παλαβώνουμε ως άνθρωποι και παχαίνουμε κιόλας αρκετοί από εμάς και χανόμαστε μέσα σε μια δίνη. Είναι πολύ επώδυνο και είναι και πολύ κρίμα να πουλούμε την ψυχή μας στο διάβολο φτηνά. Ή να πουλούμε την ψυχή μας στο διάβολο τελεία ή να πουλούμε την ψυχή μας τόσο φτηνά. Και το πρόβλημα που θεωρούμε ότι επιλύουμε, το πρόβλημα της μοναξιάς, το βιώνουμε σε όλο του το μεγαλείο και πολύ πιο φοβιστικό όταν αυτό συμβαίνει μέσα σε μια συνθήκη που κανονικά θα περίμενες να ήταν το αντίθετο. Μπαίνουμε σε μια σχέση, μπαίνουμε σε ένα γάμο για να είμαστε με παρέα και βρισκόμαστε μοναξιασμένοι, βρισκόμαστε περιορισμένοι, βρισκόμαστε καταπιεσμένοι σε σχέσεις που δεν μας ταιριάζουν, σε σχέσεις που δεν μας βγαίνει αυθόρμητα να είμαστε μαζί με τον άλλο, που χρειάζεται να ακυρώσουμε κομμάτια του εαυτού μας για να μπορούμε να είμαστε εκεί, να χαμηλώσουμε τις προσδοκίες μας, να χαμηλώσουμε την αυθόρμητη μας έκφραση και να γινόμαστε στερεοτυπικά όντα τα οποία ακολουθούν μια ρουτίνα, ακολουθούν κάποιους κανόνες έτσι, χωρίς ζωή, χωρίς ζωντάνια, χωρίς ικμάδα. Ή να μπαίνουμε σε σχέσεις παθιασμένες που να έχουν έντονο το στοιχείο της έλξης αλλά καθόλου το στοιχείο της συμβατότητας, το στοιχείο της επικοινωνίας και το στοιχείο της ηρεμίας και της αρμονίας. Για μένα οι φυσικοί έρωτες, οι πραγματικοί έρωτες δεν αναστατώνουν, αντιθέτως φέρνουν μια πλήρωση στον άνθρωπο, φέρνουν μια αίσθηση του ανήκειν και μια αίσθηση της πληρότητας. Νιώθουμε γεμάτοι, ότι έχουμε βρει το λιμάνι μας, έχουμε βρει τον άνθρωπό μας, έχουμε βρει τον άνθρωπο με τον οποίο μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας. Μπορούμε να εκφράσουμε τις πιο μύχες επιθυμίες μας, μπορούμε να μοιραστούμε τις πιο ντροπιαστικές στιγμές μας, μπορούμε να μιλήσουμε ανένοχα για το παρελθόν μας και χωρίς να καταδικαστούμε. Τον άνθρωπο εκείνο με τον οποίο ταιριάζουμε και ο οποίος μας καταλαβαίνει γιατί είναι από την ίδια πάστα και από την ίδια στόφα. Είναι ψευδοέρωτας και είναι αφύσικη κατάσταση να γινόμαστε ζευγάρι και τέρι με ανθρώπους που δεν ταιριάζουμε, που δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, που δεν καταλαβαίνουμε τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο, που δεν κοιτάμε τη ζωή μέσα από παρόμοια γυαλιά. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας σε όσους κρατάτε τα οχυρά και όσους κρατάτε τα μετερίζια και όσους δεν πουλιέστε φτηνά και απορρίπτετε τις προτάσεις για δημιουργία σχέσεις με ανθρώπους που μπορεί να είναι αξιολογότατοι άνθρωποι, μπορεί να είναι πολύ χαριτωμένοι άνθρωποι, αλλά να μην ταιριάζετε. Για να σας πω ότι το γνωρίζω μέσα από τη μεγάλη επαγγελματική πείρα που έχω, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν σε αυτά που θέλουν, επιμένουν στα κριτήρια τα δικά τους, θα ικανοποιηθούν στο τέλος. Όσοι όμως την πορεία παραδώσουν τον αγώνα και βολευτούν με μια κατάσταση μεσοβέζικη,
θα δυσκολευτούν πολύ περισσότερο ή και να δεν θα φτάσουν και καθόλου στον προορισμό τους. Και μετά έχουμε τις άλλες καταστάσεις, τις εξωσυζυγικές σχέσεις, τις παράλληλες σχέσεις, τις συνθήκες εκείνες τις οποίες είσαι σε μια παλιοκατάσταση και γνωρίζεις έναν άνθρωπο αξιόλογο, αλλά δεν μπορείς να ανταποκριθείς γιατί είσαι παντρεμένη, γιατί είσαι παντρεμένος, γιατί είσαι δεμένος, γιατί είσαι υποδουλωμένος, γιατί είσαι υποδουλωμένη. Ή δεν μπορείς να ανταποκριθείς γιατί είσαι κουρασμένος από τη ζωή. Όταν παραμένουμε σε σχέσεις κακοποιητικές και σε σχέσεις ατέριαστες και αφύσικες και σε ψεύτικους έρωτες, κουραζόμαστε, αποκτούμε έναν αμοραλισμό, σταματούμε να πιστεύουμε στην αγάπη, σταματούμε να πιστεύουμε στον έρωτα και πουλάμε τον εαυτό μας φτηνά, όπως είπα και προηγουμένως. Αξίζει τον κόπο να παραμείνεις πιστός στα ιδανικά σου και στις αξίες σου, γιατί αν μη τι άλλο, ακόμη και στο οποιαδήποτε στιγμή έρθει στη ζωή σου ο κατάλληλος άνθρωπος, θα είσαι σε θέση να μπορέσεις να ανταποκριθείς, εφόσον δεν θα έχεις καμία σύνδεση με κανέναν άνθρωπο να μην ταιριάζεται και δεν θα έχεις καμία ενοχή στο να προχωρήσεις, να επεξεργαστείς, να δοκιμάσεις, να δώσεις την ευκαιρία σε έναν πραγματικό έρωτα να το βιώσεις στη ζωή σου. Θέλει πολύ προσοχή στις αρχές των γνωριμιών, των καινούριων γνωριμιών, να κοιτάμε τις κόκκινες σημαίες, να κοιτάμε τις πράσινες σημαίες και να λέμε όχι σε προτάσεις που είναι ατέριαστες. Ένα όχι, το οποίο μπορεί στο μέλλον να μας δώσει την ευκαιρία να πούμε ναι στον άνθρωπο με τον οποίο πραγματικά ταιριάζουμε. Και θα έλεγα μάλιστα ότι χρειάζεται να πούμε πολλά όχι για να μπορέσουμε επιτέλους να πούμε εκείνο το ναι, που να είναι έτσι με μεγάλα γράμματα, με κεφαλαία γράμματα το ναι, να το λέμε, να το εννοούμε και να το ευχαριστηθούμε. Αν είμαστε σε μια συνθήκη που είμαστε δυστυχείς, σε ένα γάμο που είναι νεκρός, σε μια σχέση που είναι ατέριαστη, αν είμαστε σε μεσοβέζικες καταστάσεις και νιώθουμε δυστυχισμένοι, καλά κάνουμε να σκεφτούμε εάν είναι καλή ιδέα να τελειώσουμε αυτές τις σχέσεις, να τελειώσουμε αυτές τις μεσοβεζικές καταστάσεις, προκειμένου να πάρουμε τον απαραίτητο χρόνο να θεραπευτούμε από τα τραύματα των ατέριαστων καταστάσεων, να κάνουμε και ψυχοθεραπεία μετά από ένα χωρισμό. Είναι πάντοτε απαραίτητη ψυχοθεραπεία για τους ανθρώπους που ψυχοψάχνονται, ούτως ώστε να τολμήσουμε να είμαστε διαθέσιμοι στη ζωή μας. Θέλει τόλμη να είσαι διαθέσιμος, γιατί σημαίνει ότι εκτιμάς τόσο πολύ τον πραγματικό έρωτα, εκτιμάς τόσο πολύ την ουσιαστική αγάπη, τη φυσική αγάπη, ώστε τολμάς να βιώσεις τη μοναξιά, τολμάς να βιώσεις την αβεβαιότητα, τολμάς να αντέξεις τις δυσκολίες του να είσαι μόνος, τολμάς να τα βρεις με τον εαυτό σου, τολμάς να αντιμετωπίσεις τους εσωτερικούς σου δαίμονες, διότι όταν μένεις μόνος σου έρχεσαι σε επαφή με τους εσωτερικούς σου δαίμονες, όπως έχουμε πει σε πάρα πολλά βίντεο. Και δίνεις στον εαυτό σου το πολύ σπουδαίο δώρο της ουσιαστικής ερωτικής ελευθερίας, γιατί περί ερωτικής ελευθερίας πρόκειται, περί ελευθερίας πρόκειται να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο από αφύσικες καταστάσεις, από ψεύτικους έρωτας, από συμβιβασμένα πράγματα, από κοιμισμένα πράγματα. Και σας ξαναλέω ότι εγώ είμαι η πρώτη που έχω διδάξει με το παράδειγμά μου το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να εκπέσει και μπορείς να πουληθεί εξαιρετικά φθηνά στο παρελθόν. Λοιπόν, και κλείνω αυτό το θεωρητικό βίντεο δίνοντας ορισμένες συμβουλές ή ορισμένα tips για το πώς μπορούμε να αντέξουμε καλύτερα τη μοναξιά, δεδομένου και του ότι, όπως είπα και προηγουμένως, ο άνθρωπος είναι κοινωνικό. Φροντίζουμε ώστε να έχουμε κοινωνική ζωή. Φροντίζουμε ώστε να συμμετέχουμε σε δραστηριότητες της κοινότητας. Μία εξαιρετική δραστηριότητα είναι η φιλανθρωπία. Τώρα στην Ελλάδα και στην Κύπρο με τις πυρκαγιές αναδύθηκαν έτσι πολλά ανθρωπιστικά ζητήματα και είδαμε την φιλανθρωπία και την αλληλεγγύη σε έτσι πολύ, πολύ μεγάλο βαθμό και την είδαμε από ανθρώπους που μπορεί να μην περιμέναμε και να τη δούμε. Οι φιλανθρωπικές πράξεις, οι αλτρουιστικές πράξεις, οι ανθρωπιστικές πράξεις και δράσεις μας βοηθάνε να είμαστε συνδεδεμένοι με την κοινότητα και να απαλύνουμε τη μοναξιά μέσα από ουσιαστική σύνδεση με τους άλλους ανθρώπους, γιατί μόνο περί ουσιαστικής σύνδεσης πρόκειται όταν πας να βοηθήσεις, όταν πας να συμμετέχεις, όταν πας να προστατεύσεις τους συνανθρώπους σου, το κοινό.
Μια άλλη εξαιρετική ιδέα για κοινωνικοποίηση είναι μέσα από τα σπορ, μέσα από την ορειβασία, μέσα από το περπάτημα, μέσα από τον αθλητισμό, τον ομαδικό αθλητισμό και τον ατομικό αθλητισμό, ο οποίος γίνεται είτε σε χώρους γύμνασης στο ύπαιθρο, είτε σε γυμναστήρια, και εκεί πάλι υπάρχει το στοιχείο της συνύπαρξης με άλλους ανθρώπους στον ίδιο χώρο. Είπαμε για την φιλανθρωπία και για τις εθελοντικές δράσεις, είπαμε για τον αθλητισμό και επένδυση ουσιαστική στη φιλία, που η φιλία, όπως μου έχει γράψει κάποιος πρόσφατα, λέει είναι το ίδιο δύσκολες οι φιλίες με τις ερωτικές σχέσεις. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι το ίδιο δύσκολες, είναι λίγο πιο εύκολες οι ερωτικές σχέσεις, γιατί δεν χρειάζεται να υπάρχει το ερωτικό τέριασμα σε μια φιλική σχέση, οπότε είναι ένα ζητούμενο λιγότερο, αλλά για να έχεις ουσιαστικές φιλίες χρειάζεται να γνωρίσεις πρώτα καλά τον εαυτό σου, να δουλέψεις την αυτοεκτίμηση σου, να βελτιώσεις τη λειτουργικότητα σου και μετά να μπει σε ουσιαστικές φιλίες. Αυτές είναι οι σκέψεις μου και θεωρώ ότι αξίζει πάρα πολύ τον κόπο να αγωνιστούμε για την ερωτική μας ελευθερία. Μας το εύχομαι.